Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Λευκάδα με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη βροχόπτωση. Τα πρωτοφανή φαινόμενα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς. Από τα προβλήματα αυτά, άλλα ήδη αντιμετωπίστηκαν και άλλα βρίσκονται στη διαδικασία αντιμετώπισης. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακονταϊδής, συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας και συνεργαζόμενοι ιδιώτες επιχειρούν και η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς. Ο Δήμος είναι σε επιφυλακή και όλες οι δυνάμεις θα επιχειρούν μέχρι την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Καταρχήν, δεν χτυπήθηκε μόνο η Νότια Λευκάδα. Αυτό έγινε, πραγματικά χτυπήθηκε, αλλά χτυπήθηκε και η Βόρεια και κυρίως η πόλη με πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά φυσικά. Αυτό που δημιουργήθηκε ως πρόβλημα είναι ότι πλημμύρισαν κάποια σπίτια, αρκετά τον αριθμό, είναι τουλάχιστον περί τα 20, που πραγματικά δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στις ιδιοκτησίες. Εμείς όλη τη διάρκεια της καταιγίδας και όλη τη διάρκεια της νύχτας, με όλα τα συνεργεία και με όλες τις δυνάμεις που έχει ο Δήμος, είμαστε εκεί και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θέλω να ξεκαθαρίσω και να καταστήσω σαφές σε όλους ότι εμείς, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του καθαρισμού που είχαν προηγηθεί των φρεατίων, ήταν τα πάντα καθαρισμένα, άρα η καταιγίδα μας βρήκε έτοιμους. Παρόλα αυτά, επειδή οι ποσότητες που έπεσαν ήταν τεράστιες, οι σταθμοί μετεωρολογικοί κατέγραψαν τεράστιες ποσότητες που πέφτουν στο 1 τρίτο όλης της χειμερινής περίοδου και που έπεσαν σε πολύ λίγες ώρες. Αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατο αυτά τα δίκτυα να αντέξουν τέτοιες ποσότητες νερού. Βεβαίως υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια σειρά από άβλακες, να τις πούμε καλύτερα στην καθομιλουμένη, σούδες, είναι κλεισμένες με ευθύνη των ιδιωτών κατά κύριο λόγο. Αυτό δημιούργησε επίσης ένα πρόβλημα και σε όλο αυτό προσθέστε στην πόλη πάντα το κομμάτι μιας δόμησης η οποία σε σχέση με παλιότερα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, διότι η τελευταία καταιγίδα που θυμούνται αυτού του τύπου πρέπει να ήταν περίπου πριν από 30 χρόνια και μικρότερης έντασης από ότι η συγκεκριμένη. Ουδής θυμάται καταιγίδα τόσο έντονη στον ορατό χρόνο, εν πάση περιπτώσει, των τελευταίων δεκαετιών. Επομένως, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η πόλη άντεξε με τα προβλήματά της. Το ίδιο συνέβη και στην Νότια Λευκάδα, όπου οι χήμαροι πραγματικά ήταν καθαρισμένοι και με τη συμβολή της περιφέρειας και με τη συμβολή του Δήμου. Όλοι οι μεγάλοι χήμαροι ήταν καθαρισμένοι. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα στους άβλακες, στις σούδες που σας είπα, σε κάποιες περιοχές, που όμως εκεί υπάρχει και το ζήτημα της ευθύνης των πολιτών, οι οποίοι όταν έχεις ένα τέτοιο άβλακα μεταξύ δύο ιδιοκτησιών, είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών που συνορεύουν να καθαρίζουν αυτούς τους άβλακες, διότι δεν επιτρέπεται στο Δήμο να μπει μέσα σε ιδιοκτησίες και να κάνει τέτοιου είδους καθαρισμούς. Επομένως, εμείς νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε ως Δήμος άμεσα στο ίδιο το γεγονός και με τη βοήθεια, και ευχαριστούμε γι' αυτό, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, μπορέσαμε και απαντλήθηκαν νερά, κυρίως με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, αλλά και με τη δική μας όπου μπορούσαμε και με τα δικά μας μηχανήματα. Έγιναν επίσης και συνεχίζουν να γίνονται και τώρα καθαρισμοί, όπως ξεκινήσαμε και άμεσα και εκτελούμε και κάποια τεχνικά έργα λόγω του έκτακτου γεγονότος, ούτως ώστε σε μελλοντική, εν πάση περιπτώσει, τέτοια παρόμοια κατάσταση να μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα. Συμπέρασμα, θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε συσσωρευμένα προβλήματα πολλών δεκαετιών, για την οποία υπάρχουν ευθύνες και από τη μεριά του κράτους, της πολιτείας, και από τη μεριά των Δήμων σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις καταστάσεις για να μην φτάσουμε σε τέτοια φαινόμενα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα έκτακτο γεγονός, πραγματικά έκτακτο, επαναλαμβάνω, οι ποσότητες του νερού που έπεσαν ήταν τεράστιες, που ήταν αδύνατο οι υποδομές οι υπάρχουσες να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Παρόλα αυτά, και τελειώνω με αυτό, γενικά
ξεπεράσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν και σήμερα η εικόνα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι καλή, πολύ καλή θα έλεγα, για την πόλη, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων συμπολιτών μας που χτυπήθηκαν μιας και τα νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι τους και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί παρενέργειες και στην ίδια τη ζωή τους. Υπήρξαν ζημιές και στο οδικό δίκτυο, κύριε Δήμαρχε, και αν είναι αυτά αντιμετωπίστηκαν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι προφανές όταν έχεις ένα οδικό δίκτυο πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του Μεγέθους της Λευκάδας, το υπάρχον και επαρχιακό και συνολικά το οδικό δίκτυο και των δημοτικών δρόμων και των αγροτικών είναι τεράστιο, είναι προφανές ότι τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές προκαλούν τεράστια προβλήματα στους δρόμους. Είναι αδύνατον να γίνουν αποκαταστάσεις. Διότι όταν έχεις μια λακκούβα η οποία, ας πούμε, για παράδειγμα έχει μια διάμετρο 30 εκατοστά και έχεις τέτοιο φαινόμενο, αυτή η λακκούβα γίνεται αμέσως 70 ή 80 ή ξυλώνεται και ολόκληρο το οδόστρωμα. Είναι αδύνατον όλα αυτά να αποκατασταθούν. Θα χρειαστεί και θα ζητήσουμε και την ανάγκη της πολιτείας να βοηθήσει σε αυτό, γιατί πράγματι υπάρχουν ζημιές στο οδικό δίκτυο που δεν μπορεί με τις δικές του δυνάμεις, τις οικονομικές εννοώ δυνάμεις, ο Δήμος να αποκαταστήσει. Πού εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο? Κοιτάξτε, τα πιο σημαντικά ζητήματα και προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη Νότια Λευκάδα, σε κάποιους δρόμους της Νότιας Λευκάδας και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Είχαμε σήμερα μία μικρή καταιγίδα διάρκειας περίπου ενός τετάρτου, πολύ έντονη, αλλά γενικώς και χθες και σήμερα υπάρχει, πλην αυτής της εξαίρεσης που σας είπα, υπάρχει σχετική ηρεμία.